Γεια σα και καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ένα από του μεγαλύτερου πονοκεφάλου ενό μάγειρα είναι το πώ και πόσο θα βράσει ένα αυγό. Ναι, καλά ακούσατε. Το βράσιμο του αυγού, όσο απλό και αν ακούγεται, είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Πόσο? Τόσο ώστε αυτό εδώ ο τύπο, ονόματι Dr. Charles Williams, ο οποίο είναι αναπληρωτή καθηγητή του τμήματο φυσική και αστρονομία του Πανεπιστημίου του Έξετερ, το 2008 να σκαρφιστεί κανονική μαθηματική εξίσωση για τον χρόνο που χρειάζεται να βράσει ένα αυγό. Δύσκολα τα πράγματα, ε. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Κάντε ένα like στο βίντεό μας και πάμε να δούμε πώς θα πρέπει να είναι ένα καλό, άριστα μαγειρεμένο βραστό αυγό. Τι κάνει όμω ένα βρασμένο αυγό ιδανικό. Οι απόψει διήστανται. Υπάρχουν όμω ορισμένα σημεία τα οποία θέλουμε να έχουν πάντα υψηλά στάνταρτ. Καταρχά, η πρώτη εντύπωση σε ένα φαγητό είναι η όψη του και το ταπεινό βραστό αυγό δεν εξαιρείται από αυτό. Θέλουμε να έχει ωραία όψη, χωρί πασίματα και χωρί να έχει τρέξει το ασπράδι ή και ο κρόκο έξω από το κέλυφος. Στο εσωτερικό τώρα τα πάντα εξαρτώνται από το πώ θέλουμε ψημένο το αυγό. Σίγουρα θέλουμε ο κρόκο να έχει αρχίσει να σφίγγει, αν το θέλουμε μελάτο. το ασπράδι να μην είναι σε λάστιχο και φυσικά, αν πρόκειται για σφιχτό αυγό, θέλουμε να καθαρίζει εύκολα και να μην μένει ασπράδι πάνω στο κέλυφο. Αυτό όμω το οποίο δεν θέλουμε να δούμε και ίσω το έχετε παρατηρήσει, είναι αυτό ο πράσινο αντιαισθητικό δαχτυλίο γύρω από τον κρόκο όταν βράζουμε σφιχτά αυγά. Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο για να το καταναλώσουμε, είναι όμω δείγμα ότι το αυγό έχει παραψηθεί και δημιουργείται καθώ με τη θερμοκρασία το θείο από το ασπράδι αντιδράει με τον σίδηρο από τον κρόκο. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια απόλυτη μέθοδο στην οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά και να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στο μαγείρεμα του αυγού. Για τον λόγο λοιπόν αυτό θα σας δείξουμε τώρα πώς θα βράσουμε ένα αυγό παίζοντα με μία και μόνο μεταβλητή, η οποία είναι το μέγεθος του ίδιου του αυγού. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε είναι να, εάν φυλάζουμε τα αυγά μας στο ψυγείο, να τα βγάλουμε για να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Το κέλυφος του αυγού είναι αρκετά πορόδες. Αυτό λοιπόν το κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να αλλαγήσει το αυγό από την αλλαγή θερμοκρασίας λόγω της διαστολής. Θα βάλουμε μια αρκετά, αρκετά ευρύχωρη κατσαρόλα με νερό να κοχλάσει σε δυνατή φωτιά. Τώρα το μέγεθος της κατσαρόλας εξαρτάται από τα πόσα αυγά θα βράσουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι τα αυγά μας να μπορούν να χωρέσουν στο νερό μέσα, στον πάτο της κατσαρόλας, σε μία στρώση. Στη συνέχεια, μόλις το νερό κοκλάσει, θα προσθέσουμε λίγο αλάτι, το οποίο θα μας βοηθήσει σε περίπτωση που έχουμε κάποια μικρή αμυχή ή κάποιο μικρό ράγισμα στο αυγό, να μην χυθεί μέσα στο νερό. Στη συνέχεια τώρα με τη βοήθεια μιας τρυπητής κουτάλας προσεκτικά βυθίζουμε τα αυγά και χαμηλώνουμε παράλληλα τη φωτιά σε μέτρια. Σκοπός είναι να σιγοβράζει το νερό και να βλέπουμε τον ατμό και μικρές φουσκάλες να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού. Από εκεί και έπειτα βάζουμε το ρολόι μας και ξεκινάμε και μετράμε τον χρόνο για τον οποίο θέλουμε να βράσουμε τα αυγά. Στην ενότητα Food Wiki, στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με το αυγό, και πώς αυτό κατηγοριοποιείται σε μεγέθη ανάλογα με το βάρος του, δηλαδή σε small, medium, large και extra large. Αυτό το οποίο είναι λογικό είναι ότι για ένα σφιχτό αυγό ο χρόνος που απαιτείται για να το βράσουμε διαφέρει σε ένα small και ένα extra large αυγό. Στην περιγραφή του βίντεο, η οποία οδηγεί στην συνταγή και στις οδηγίες για το πώς θα βράσουμε αυγά, θα βρείτε και ένα πίνακα με οδηγίες και χρόνους ανάλογα με το πώς θέλετε να βραστό αυγό και το μέγεθός του. Βάζοντας τα αυγά να βράσουν σε νερό που κοχλάζει θα έχουμε ως αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί άμεσα η μεμβράνη η οποία υπάρχει μεταξύ του ασπραδιού και του έλφους. Ενώ το γεγονός ότι το νερό είναι ήδη σε θερμοκρασία σημαίνει ότι το αυγό αρχίζει και ψήνεται αμέσως. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Τα αυγά μας θα καθαρίζουν πολύ πιο εύκολα και φυσικά θα έχουμε πετυχημένο βράσιμο κάθε μα κάθε φορά. Αφού περάσει ο ανάλογος χρόνος, θα βγάλουμε τα αυγά και θα τα σερβίρουμε αμέσως. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα στα υπόψη μας είναι η υπολοιπόμενη θερμότητα, που σημαίνει ότι το αυγό ακόμα και μετά που θα το αφαιρέσουμε για μικρό χρονικό διάστημα, συνεχίζει και ψήνεται. Αν λοιπόν βράσουμε για παράδειγμα σφιχτά αυγά για μια αυγοσαλάτα, τότε θα τα παγώσουμε με νερό ή ακόμα και με νερό και πάγο για να σταματήσει άμεσα ο βρασμός τους. Και εδώ βλέπουμε τα διάφορα στάδια ψησίματος των αυγών. Κέλυφο ατόφιο, χωρίς ίχνος από τριφερό τρυφερό ασπράδι και ο κρόκος τέλεια ψημένος χωρίς τον πράσινο δακτυλιο. Και το μπόνους, τα αυγά καθαρίζουν πολύ πιο εύκολα κάθε μα κάθε φορά. Η μαγειρική είναι αγάπη. Το ίδιο και να τη μοιραζόμαστε. Μοιραστείτε τη συνταγή αυτή στα social media και κάντε μας ένα like. Περιμένουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας αλλά και να δούμε τις δικές σας μαγειρικές φωτογραφίες στη σελίδα μας.